τρίτων κεφάλαιων. Ποια πιγγέλη το Δαβίδ λέγοντες «Ιδού, οι αλόφιλοι πολεμούν συνέντη και ηλά και αυτοί διαρπάζουν, καταπατούσε τους άλλο». Ο Δαβίδ ήδη έχει ετοιμάσει ένα μικρό στρατό από 400 άνθρωπους και όπως σας είπα αργότερα θα γίνουν 600. Ο στρατός όμως αυτός, παρότι αποτελείται από άνδρας δυσαρεστημένους, φτωχούς και μη δυναμένους να πληρώσουν τη φορολογία, που θα μπορούσαν αυτοί να επηρεάσουν δυσμενώς τον Δαβίδ εναντίον του Σαούλ και να τον κάνουν, αφού και ο Σαούλ και ο Δαβίδ ή το ένας ο οποίος φυσικά καταδιωκόμουν του Σαούλ, θα μπορούσαν όλοι μαζί αυτοί να βρουν, να συμφωνήσουν και να στραφούν εναντίον του βασιλέως και εναντίον του καθεστώτος. Και όμως, όπως σας είχα πει την περασμένη φορά, την προπερασμένη, όταν ο Δαβίδ συνέπηξε αυτό των μικρών στρατών, δεν τον έκανε για να πολεμήσει τον Σαούλ. Δεν τον έκανε τον στρατό για να πολεμήσει την πατρίδα του. Θα ήταν φοβερό, διότι πώς ακριβώς θα είχαμε δύο βασιλείς τους οποίους χρήει ο Θεός ζώντος του πρώτου, και τώρα θα επέτρεπε ο Θεός ο δεύτερος χρησμένος βασιλεύς να επιτεθεί εναντίον του πρώτου χρησμένου βασιλέως? Θα ήταν αυτή η αντίφαση πρώτα πρώτα εις αυτόν τον Θεό. Δεν είναι το πράγμα εκεί. Ο Δαβίδ όταν κάνει αυτό το στρατευματάκι, το μικρό στρατό, το κάνει για να βοηθήσει πάλι την πατρίδα. Και να, η ευκαιρία εδόθη. Έμαθε ότι οι Φιλιστέοι επετέθησαν εναντίον της οχυρωμένης πόλεως Κέιλα, η οποία ευρίσκεται επί της περιοχής της φυλής του Ιούδα, αλλά εις τα σύνορα με τους Φιλιστέους. Και τότε θέλει να βοηθήσει την πόλη αυτή που την καταπατούν οι Φιλιστέοι. Διαρπάζουσι, καταπατούσι τους άλλο. Σημαίνει ότι πήγαιναν και τους άρπαζαν τα ζωντανά τους, τα υπάρχοντά τους, όπως ακόμη και τα θερισμένα στάχια, θερισμένα χωράφια τους που τα είχαν στα αλόνια. Πόσες φορές αυτό συνέβη και πόσες φορές το επίλυσε αυτό ο Θεός ως τιμωρία, ότι αν δεν μ' ακούσετε άλλοι θα τρώνε τους κόπους σας. Θα θερίζετε, θα πηγαίνετε στα αλόνια σας το σιτάρι, τα στάχια, και εκεί θα σας τον παίρνουν έτοιμο οι εχθροί σας. Αυτό λοιπόν τώρα συμβαίνει. Πηγαίνουν οι Φιλιστέοι και αρπάζουν τα σιτηρά από τα αλόνια. Ο Δαβίδ όμως δεν μπορεί να ενεργήσει τίποτε χωρίς να ερωτήσει τον Θεό. Γι' αυτό επιρώτησε Δαβίδ δια του Κυρίου λέγον «Ή πορευθώ και πατάξω τους αλλοφύλους τούτους, να πάγω, να χτυπήσω τους εχθρούς της πατρίδος μου, τους Φιλιστέους, το θέλεις Κύριε?» Και απαντάει ο Κύριος «Πορεύω και πατάξεις εν της αλλοφύλης τούτης και σώσεις την Κεϊλά». Πήγαινε, χτύπησε τους εχθρούς και θα σώσεις την πόλη, την Κεϊλά. Όταν ενεκκίνωσε αυτή τη φίλη απόφαση και αφού βεβαίωσε, πήρε την ερώτηση από τον Θεό, την ανακοίνωσε εις τους στρατιώτες του, εκείνοι του λέγουν «Είμεθα εδώ εις την Ιουδαία και δεν έχουμε ασφάλεια από τον Σαούλ. Να πάμε και εις τα σύνορα των Φιλιστέων, εκεί να υποστούμε άλλων κίνδυνων?» Δεν είναι δυνατόν. Είναι πάρα πολύ παρά και κινδυνευμένο και τολμηρό. Πώς θα πάμε εκεί? Τότε προσέθετο Δαβίδ έτσι επερωτήσε δια του Κυρίου. Ξαναερωτά τον Θεό. «Κύριε, να πάγω?» Και τότε του λέγει ο Θεός «Ανάστηθη και κατάβηθη εις Κεϊλά».
ότι εγώ παραδίδομαι τους αλλοφίλους ισχύρα σου. Ας προσέξουμε εδώ την διπλή ερώτηση που έκανε ο Δαβίδ. Γιατί δύο φορές τα ερωτήσει ο Δαβίδ? Και γιατί ο Θεός δεν οργίστη να πει πάλι με ξαναρωτάς? Απιστείς? Δεν σου απήντησα. Τι με ξαναρωτάς? Θα ήταν εύλογη η απορία. Και όμως ακούστε αγαπητοί, έχουμε εδώ πέρα δύο πηγές πληροφορίες. Η μία οφείλει να ευλαβείται την άλλη. Η μία είναι ο Θεός, η άλλη είναι ο λαός. Ένας άνθρωπος μπορεί να πέσει έξω όταν μείνει στη δική του τη γνώμη. Δύναται να έχει δική του γνώμη και αν θέλετε οφείλει να έχει δική του γνώμη, πολλό μάλλον εάν αυτός κυβερνά μία ομάδα ανθρώπων ή ένα λαό. Όμως οφείλει να ερωτήσει και το Θεό και το λαό μπροστά σε μία του ενέργεια. Αυτό τώρα ακριβώς κάνει ο Δαβίδ. Πρώτα ερωτά τον Θεό. Δεν κάνει τίποτε χωρίς να ερωτήσει τον Θεό. Λέγει ο Θεοδόρητος, πάντοτε τον Θεό ηρώτα και ησύχαζε. Ερωτούσε τον Θεό και ησύχαζε. Αφού το λέγει ο Θεός, τελείωσε. Μπαίνει μέσα ο λαός. Γιατί? Δηλαδή ο στρατός, τον ερωτά και τον στρατό. Του λέγει, λέγει στους στρατιώτες του, αυτό θα κάνω. Εκείνοι έχουν τη γνώμη τους. Και εκείνοι έχουν ένα λόγο να πουν κάτι. Πάρα πολλές φορές αγαπητοί μου, πάρα πολλές φορές έχουμε γνώμη άλλων ανθρώπων έξω από τους θεοπνεύστους ανθρώπους. Να σας πω μια περίπτωση. Είναι ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ ό,τι έκανε ρωτούσε τον Θεό. Κάποτε όμως η γυναίκα του Ισάρ έδωσε ένα γερό ξύλο σε εκείνη την ταλέπορη την άγαρτη δούλη. Ένα γερό ξύλο. Παραξενεύεστε. Δεν θα πω την ιστορία γιατί έδωσε το ξύλο. Έπρεπε να το φάει η άγαρ το ξύλο. Έπρεπε να το φάει. Τόσο γερό που αυτή εδραπέτευσε από το σπίτι. Μετά ξαναγύρισε και πάλι δεν την θέλει η Σάρα την Άγαρ και θέλει να τη διώξει αντί πάσης θυσίας. Ο Αβραάμ όμως δεν ήθελε να τη διώξει, διότι με τη δούλη είχε κάνει ήδη ένα παιδί, τον Ισμαήλ. Αυτό όμως δεν ήταν αμαρτία. Προσέξατε, προσέξατε. Δεν κάνω όμως πιο πολύ ανάλυση γιατί θα βγούμε από το θέμα μας. Και τότε αρχίζει να στεναχωριέται ο Αβραάμ. Πολύ να στεναχωριέται και να λέει στη γυναίκα του τη Σάρα, μα τι σου έκανε τέλος πάντων αυτή η γυναίκα η Άγαρ? Γιατί να τη διώξουμε? Θα τη διώξεις, έλεγε η Σάρα. Και τότε εμφανίζεται ο Θεός και λέγει εις τον Αβραάμ, θα κάνεις αυτό που σου λέγει η γυναίκα σου. Ειδού. Και τότε ο Αβραάμ της φόρτωσε ένα σακί τρόφιμα, της έδωσε και το παιδί της τον Ισμαήλ και της λέγει πήγαινε στο καλό. Βλέπουμε λοιπόν αγαπητοί μου, μην πείτε ότι εδώ είναι φοβερό αυτό, δεν σας λέω ολόκληρη την ιστορία. Προσέξτε, ο Θεός δεν έχασε τον Ισμαήλ. Από τον Ισμαήλ κατάγονται οι Ισμαηλίτες. Δεν έχασε κανέναν. Μερικά πράγματα μοιάζουν ότι ο Θεός αδικεί. Μερικά πράγματα μοιάζουν παράξενα, όπως το ξύλο της Σάρας εναντίον της Άγαρ. Όχι, 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 όχι. Την δικαίωσε ο Θεός την Σάρα. Εκείνη που την κατηγόρησε ο Θεός όταν γέλασε στο άκουσμα ότι θα κάνει παιδί. Ναι, ο Θεός ξέρει τι κάνει. Γι' αυτό πολλές φορές η γνώμη κάποιου δίπλα μπορεί να είναι πάρα πολύ σπουδαία. Θέλετε ακόμα ένα παράδειγμα? Το παράδειγμα του πεθερού του Μωυσέου. Αναμφισβήτητα θεόπνευστος άνθρωπος ο Μωυσής. Φίλος Θεού εκλήθη, όπως και ο Αβραάμ, και διαρκώς παίρνει πληροφορίες από τον Θεό και για το πιο μικρό πράγμα. Και όμως, στο θέμα της εκδικάσεως του λαού, μπαίνει ο πεθερός του μέσα. Και τι του λέγει ο πεθερός? Παιδάκι μου, δεν είναι καλός τρόπος αυτός να δικάζει. Θα κάνεις έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και ο θεόπνευστος Μωυσής άκουσε τον πεθερό του τον Ιωθόρ. Ιδού.
βλέπετε ότι πηγή μιας σωστής κατευθύνσεως είναι και ο Θεός, είναι και οι άνθρωποι. Αλλά ούτε μόνον θα ρωτήσω τον Θεό και θα αγνοήσω τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός θα επιτρέψει να πλανηθώ. Ούτε θα μείνω μόνος τους ανθρώπους χωρίς να ρωτήσω τον Θεό. Είναι ένας σοφός συνδυασμός. Ο ίδιος δε ο Θεός παραπέμπει στους πατέρας. Λέγει, ρώτησε τους πατέρες σου, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτοί θα σου πούν. Γιατί, Κύριε, δεν λες εσύ και με παραπέμπεις στους πατέρες να τους ερωτήσω? Αυτό δε είναι το πνεύμα και της ορθοδοξίας. Δείτε το δε πραγματοποιούμενον μέσα στην Εκκλησία ως εξής. Τι είναι η Αγία Γραφή? Ο Λόγος του Θεού. Τι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας? Είναι εκείνοι που μας πληροφορούν, δεύτερη πηγή πληροφορίας. Πάλι από την Αγία Γραφή παίρνω. Αλλά είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι άνθρωποι, είναι ο λαός του Θεού. Εκείνος που θα μείνει μόνο στους πατέρες και αγνοήσει την Αγία Γραφή θα χάσει το δρόμο. Και έχει παρατηρηθεί αυτό μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Και αντιστρόφως, όσοι μείνουν μόνο στην Αγία Γραφή και δεν μείνουν στους πατέρες ή στην παράδοση της Εκκλησίας μας, και αυτοί χάνονται. Ο Προτεσταντισμός, παρακαλώ, πώς έφτασε ο Προτεσταντισμός εκεί που έφτασε? Έφτασε ακριβώς διότι αγνώρισε την παράδοση, αγνώρισε τους πατέρες. Και τι λέγουν οι Προτεστάντες? Μόνο την Αγία Γραφή. Δεν θα δεχθώ καμία ερμηνεία ανθρώπου. Σαν να υπάρχει μόνο μια εποχή που έγραψαν θεοπνεύσεως κάποιοι άνθρωποι και το Πνεύμα το Άγιο πλέον δεν ενεργεί έξω από την περιοχή που γράφτηκε, τη χρονική περιοχή που γράφτηκε η Αγία Γραφή. Βλέπετε, παρακαλώ. Να λοιπόν ο Δαβίδ ερωτά και τον Θεό και ακούει και τους συντρόφους του. Και τώρα βλέπει να υπάρχει μια διαφορετική γνώμη. Άλλα είπε ο Θεός, άλλα λέγουν οι σύντροφοι. Και τι κάνει? Ξαναερωτά τον Θεό. Εάν ήταν ημαρτυμένο αυτό που έκανε ο Δαβίδ, ο Θεός θα οργίζεται μαζί του. Και του λέγει, γιατί με ξαναρωτάς? Αλλά τι του λέγει ο Θεός? Ναι, να πας εις την Κεϊλά και θα νικήσεις και θα σώσεις την πόλη. Είναι πραγματικά κάτι θαυμάσιο. Και τότε κατέβηκε ο Δαβίδ στην Κεϊλά και επιτίθεται εναντίον των Φιλιστέων, τους οποίους κατενίκησε, και γλίτωσε την πόλη και τα ζωντανά της και τα σιτιά της. Εκ προσώπου, λέει, αυτού έφυγαν και πήγα και τα κτίνη αυτών και πάταξε να αυτής πληγήν μεγάλη, και έσωσε Δαβίδ τους κατοικούντας Κεϊλά. Να ενθυμίστε μόνο, να ενθυμίστε ότι ο Δαβίδ έσωσε την Κεϊλά. Την έσωσε διότι παρακάτω η συμπεριφορά της Κεϊλά θα είναι πολύ περίεργη. Ας είναι, θα φτάσουμε πάλι. Γι' αυτό όμως ο ιερός συγγραφέας πρέπει να μας θυμίσει κάτι ή να μας υπομνήσει κάτι που του διέφυγε να μας το πει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Και τώρα το ενθυμείται ο ιερός συγγραφέας και το βάζει εδώ στο 23ο κεφάλαιο. Τι είναι αυτό? Ο αναγνώστης ή ο ακροατής του Λόγου του Θεού θα ερωτούσε και θα έλεγε, πώς ερώτησε, παρακαλώ, ο Δαβίδ, αφού ο αρχιερεύς μόλις εσφάγει προηγουμένως από τον Σαούλ και οι 304 άλλοι ιερείς? Ενθυμίστε, το λέγαμε την περασμένη φορά, ότι ο Σαούλ έσφαξε 305 ιερείς μαζί με τον αρχιερέα. Ποιος λοιπόν πληροφορεί τον Δαβίδ? Πώς ερωτά τον Θεό? Τι μητρόπο? Όταν εγλίτωσε από το μαχαίρι του Σαούλ ο γιος του, του Αβιμέλεχ, ο Αβιάθαρ, αυτός μαζί του πήρε ένα ιερατικό άμφιο, το εφούδ ή το εφόδ, κάτι όπου σας είχα πει την περασμένη φορά σαν το επιτραχύλιον της δικής μας ιεροσύνης. Και λέγει εδώ στο στίχο 6, και αυτός μεν Δαβίδ εις Κεϊλά κατέβει, συγγνώμη, και γένετο εν το φεύγει να Αβιάθαρ ιών Αβιμέλεχ, ενώ έφευγε να γλιτώσει τη ζωή του,
προς Δαβίδ, και αυτός με τα Δαβίδ εις Κεϊλά κατέβει, έχωνε φούδ εν τη χειρή αυτού. Είχε μαζί του αυτό το άμφιον. Συνεπώς, ή το ιερατικού γένους. Είχε και το άμφιον, δεν υπήρχε άλλος ιερεύς, εσφάγησαν όλοι οι ιερείς και ο αρχιερεύς, κατά φυσική συνέπεια είναι τώρα αυτός αρχιερεύς, τον οποίον αργότερα ο Δαβίδ θα επικυρώσει και θα ανακηρύξει αρχιερέα όλου του λαού. Βάσει λοιπόν αυτού του εφούδου, ο αρχιερεύς ερωτά τον Θεό, διότι είχε πει ο Θεός μέσω αυτού του αμφίου θα ερωτάμε και θα απαντώ. Αυτά γίνονται με τον Δαβίδ εις την Κεϊλά. Αλλά έμαθε ο Σαούλ, βλέπετε, και ο μεν μαθαίνει και ο δε μαθαίνει. Και ο Δαβίδ μαθαίνει κάτι που γίνεται περί τον Σαούλ, αλλά και ο Σαούλ μαθαίνει κάτι που γίνεται περί τον Δαβίδ. Διότι υπάρχουν οι άνθρωποι, πάντοτε οι άνθρωποι, οι οποίοι πληροφορούν και τους μεν και τους δε. Κάποτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν και βοηθούν, εντός εισαγωγικών εξυπηρετούν, προσφέρουν δηλαδή τα σκαλά στον υπηρεσίας, πάντα εντός εισαγωγικών, και εκ των έναν και των άλλων, οι διπλοπρόσωποι άνθρωποι. Και σου λέει, αν μεν πετύχει αυτός, θα τα έχουμε καλά με αυτόν γιατί τον εξυπηρετούν. Αν εκείνος, θα είμαστε με εκείνον. Και δεν είναι οι ίσχυοι άνθρωποι. Αυτό είναι φοβερό. Αυτοί οι διπλοπρόσωποι άνθρωποι, οι οποίοι υπηρετούν έτσι καταστάσεις θολές και ζουν πάντοτε μέσα στην θολότητα, δεν έχουν ευθύν χαρακτήρα. Απηγγέλει λοιπόν το Σαούλ τι, ότι ήλθε ο Δαβίδ εις Κεϊλά, ότι ήλθε ο Δαβίδ εις την Κεϊλά, αλλά η πόλη ήταν περιτυχισμένη. Και τότε λέγει ο Δαβίδ, ο Σαούλ, τρίβοντας τα χέρια του, θαυμάσια, πέπρακεν αυτόν ο Θεός εις ασχήρας μου, ότι αποκέκλειστε εις ελθόν εις πόλην θυρών και μοχλών. Μια χαρά μου τον έβαλε ο Θεός στα χέρια μου. Επιλέξει, μου τον πούλησε ο Θεός, γιατί είναι μέσα σε μια πόλη που έχει θύρες και μοχλούς. Εγώ θα στείλω τώρα, θα ειδοποιήσουν εκεί, θα κλείσουν οι πύλες της πόλεως, από πού θα βγει, θα τον πιάσουν. Είναι σίγουρο ότι θα τον πιάσουν. Εκείνο το αποκέκλειστε μας θυμίζει, έχει αποκλειστεί δηλαδή, μας θυμίζει μία ανάλογη αλαζονική κουβέντα του Φαραώ τότε που οι Εβραίοι είχαν φύγει από την Αίγυπτο και πήραν κατεύθυνση προς νότον κατά εντολή του Θεού, και είπε, αφού μετενόησε που άφησε τους Ιουδαίους, τους Εβραίους να φύγουν, να τους κυνηγήσει από πίσω και να τους επαναφέρει, να τους έχει πάλι δούλους, και είπε ότι όπως και να έχει το πράγμα είναι στα χέρια μου οι Εβραίοι. Πρώτα πρώτα, από Ανατολάς είναι η Ερυθρά Θάλασσα, από Νότο είναι τα βουνά Ατακά, από Δυσμάς είναι η έρημος, από Βορρά είμαι εγώ με τον στρατό μου. Λοιπόν, συγκέκλει και αυτούς η έρημος, είπε. Τους έχει κλείσει η έρημος, πάει, πού θα φύγουν. Φάκα, είναι μέσα κλεισμένοι. Εγώ τώρα είναι στα χέρια μου αυτή. Τι είπε, είναι στα χέρια μου. Αλλά λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Λογάριαζε χωρίς τον Θεό. Πόσες φορές οι άνθρωποι λογαριάζουν εκ του ασφαλούς και λέγουν αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά η λογιστική των ανθρώπων καταργείται πολλάκις από τη λογιστική του Θεού. Έτσι δεν μπόρεσε ποτέ, πώς είναι δυνατόν, ξεπερνάει την ανθρώπινη σκέψη και την ανθρώπινη αντίληψη, ότι θα μπορούσαν οι Εβραίοι να φύγουν από την Ερυθρά Θάλασσα που θα γίνει το ξηρά. Αδιανόητο. Έτσι τώρα και δια τον Σαούλ, αδιανόητο. Πώς θα μπορούσε να φύγει ο Δαβίδ από εκεί? Κι όμως ο Δαβίδ έφυγε από την πόλη διότι
τον επληροφόρησε ο Θεός. Σας παρακαλώ προσέξτε το εξής. Τον Θεό τον χρησιμοποιούν και οι δύο. Τον χρησιμοποιεί και ο Σαούλ, τον χρησιμοποιεί και ο Δαβίδ. Αλλά εις με τον Δαβίδ ο Θεός απαντά. Εις δε τον Σαούλ δεν απαντά. Ο Θεός δεν απαντά, μάλιστα είναι η σιωπή του Θεού φοβερή στον Σαούλ. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, όχι σήμερα, πως αγωνιά πλέον ο Σαούλ να πάρει γνώμη από το Θεό και ο Θεός καμία απάντηση, τίποτε. Αλλά πως τότε λέμε χρησιμοποιεί τον Θεό? Τι είπε? Πέπρακεν αυτόν ο Θεός εις τας χείρας μου. Βγάζει μόνος το συμπέρασμα ότι ο Θεός του ξεπούλησε τον εχθρό του στα χέρια του. Είναι, αγαπητοί μου, αυτό που πολλές φορές βλέπουμε δύο αντιδίκους να χρησιμοποιούν και οι δύο το όνομα του Θεού. Και εκείνος που έχει δίκιο και να λέγει ότι ο Θεός βλέπει και ο Θεός ξέρει ότι εγώ έχω δίκιο, να βλέπετε και εκείνον που αδικεί και να λέγει και εκείνος και ο Θεός ξέρει και ο Θεός βλέπει ότι εγώ έχω δίκιο. Και οι δύο χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού. Φυσικά δεν μπορεί να είναι ο Θεός και με τους δύο. Θα είναι με εκείνον που έχει το δίκαιο και δεν μπορεί να είναι με εκείνον που δεν έχει δίκαιο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Θεού, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ποτέ μην τρίβουμε από χαρά τα χέρια μας και να λέμε «Ο Θεός μας τα έδωσε στα χέρια μας αυτά». Πάει! Έτσι είναι! Όχι! Μην λογαριάζουμε χωρίς τον Θεό. Και παρήγγειλεν Σαούλ παντί το λαό κατά βέρινης πόλεμων εις Κέιλα, συνέστην τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού. Γενική επιστράτευση. Πω πω, πιο κάτω θα πει ο Δαβίδ, θα πει «Εγώ ήμουν ένα ψόφιο σκυλί και ένας ψήλος». Ακούστε, μάλιστα τον κοροϊδεύει τον Σαούλ. «Και βγήκες να κυνηγήσεις ένα ψήλο». Ένα ψήλο είναι μια ανάλογη παροιμία, σαν και αυτή που λέμε «Βγήκε να γυρεύει ψήλους στάχυρα». Μπορείς να βρεις τον ψήλο στάχυρα? Και όμως εδώ είναι το γελίο του πράγματος, ότι κάνει γενική επιστράτευση, παρακαλώ, ο Σαούλ για να πιάσει τον Δαβίδ. Αυτό φανερώνει τι κακία είχε μέσα του ο Σαούλ. Και έγνω Δαβίδ, κατάλαβε πλέον ο Δαβίδ μόνο δια πρώτη φορά, δια πολλαπλή φορά, ότι ου παρασύ ο Πασαούλ περί αυτού την κακία. Και είπε Δαβίδ προς αδιάθαρτον ιερέα, προσάγε το εφούδ Κυρίου, φέρε το εφούδ, ρώτησε τον Θεό τι πρέπει να κάνω, διότι έμαθε ότι ο Σαούλ έρχεται να τον πιάσει μέσα στην πόλη, επιστρατεύει, τι πρέπει να κάνω. Εδώ κάνει μια θαυμάσια προσευχή. Προσευχή και ταυτοχρόνως και επερώτησης. Και είπε Δαβίδ, «Κύριε, ο Θεός Ισραήλ, ακούω να κήκω εν ο δούλος σου, ότι ζητεί Σαούλ ελθύν επί Κεϊλά, διαφθείρε την πόλη διεμέ. Κύριε, ο Θεός του Ισραήλ, άκουσε ο δούλος σου, ότι θέλει ο Σαούλ να έλθει, και εξαιτίας μου για να με πιάσει να καταστρέψει την πόλη Κεϊλά». Μάλιστα εδώ τώρα ο Δαβίδ αισθάνεται όλος ιδιαίτερος ευθύνη, διότι ήδη έγινε υπεύθυνος δια των πόρων 305 ιερέων, διότι εξαιτίας του εμπονέβησαν αυτοί. Εννοείται χωρίς να φταίει βεβαίως ο Δαβίδ γι' αυτό. Εν τέτοιε περιπτώσει φοβείται ο Δαβίδ. Και τι λέγει? «Κύριε, θα έρθει ο Σαούλ να καταστρέψει την πόλη για μένα? Ή αποκλειστήσετε?» Θα δημιουργήσει εδώ τώρα περικύκλωση ο Δαβίδ, ο Σαούλ, για να με πιάσει? «Και νυν ή καταβήσετε Σαούλ, καθώς οίκουσε ο δούλος σου?» Θα έρθει ο Σαούλ, όπως εγώ έμαθα. «Κύριε ο Θεός Ισραήλ, απάγγειλον το δούλο σου. Σε παρακαλώ, απάντησέ μου, περί τίνος πρόκειται, τι θα γίνει?» Και είπε Κύριος, «Αποκλειστήσετε.
θα έρθει ο Σαούλ και θα περικυκλώσει την πόλη. Και είπε Δαβίδ, ή παραδώσουσι παρά της Κεϊλά εμέ και τους άνδρας μου ισχύρα Σαούλ. Άλλη ερώτηση τώρα, μήπως οι κάτοικοι της Κεϊλά με πιάσουν εμένα και τους στρατιώτες μου και με παραδώσουν στα χέρια του Σαούλ? Και είπε Κύριος, παραδώσουσι, ναι, θα σε πιάσουν οι κάτοικοι της Κεϊλά και εσένα και τους στρατιώτες και θα σας παραδώσουν στον Σαούλ. Και τότε ο Δαβίδ αμέσως σηκώθηκε, παίρνει τους στρατιώτες του και φεύγει. Ως 400 ήταν αυτοί που βγήκαν από την Κεϊλά. Και ακούστε μία φράση, και επορεύοντο ου εάν επορεύοντο, και πήγαιναν όπου τους έφερε ο δρόμος. Και επορεύοντο ου εάν επορεύοντο, δεν ήξεραν που να πάνε, πήγαιναν από εδώ και από εκεί. Τυχαία, πού να πάνε, πού να πάνε, σε ποια πόλη να πάνε, θα τους πιάσει ο Σαούλ. Και ακόμη ο κίνδυνος, να το βλέπει κανείς εδώ, πληροφορεί ο Θεός ότι και οι ίδιοι κάτοικοι θα μπορούσαν να παραδώσουν τον Δαβίδ. Και τότε ο Δαβίδ κάθισε εν τη Ερήμ, επήγε στην έρημο εν Μασερέμ, εν τη στενή, και κάθετο εν τη ερήμο εν το Οριζίφ. Ένα βουνό στην έρημο που λέγεται Ζιφ. Εν τη γη τη Αχμόδη, σε μια περιοχή που υπήρχε πολύ αυχμηρότης, ήταν το έδαφος πολύ κακοτράχαλο, άνυδρον έδαφος, ούτε δέντρα υπήρχαν, ούτε νερό υπήρχε, τίποτα. Και εζήθη αυτόν Σαούλ πάσα στα σημέρας και ού παρέδωκεν αυτόν Κύριος τα σχήρας αυτού. Προσέξτε παρακαλώ, ο Δαβίδ διέχοντας πού αλλού να πάει, καταφεύγει στην έρημο. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί στην έρημο πρέπει να ειδηνοπάθησε πολύ, και αυτός και η στρατιώτη του. Νερό δεν υπήρχε, τροφές από πού να προμηθευτεί. Γι' αυτό ακριβώς παρέμενε στην Κεϊλά, διότι είχε επισυτισμό, μπορούσε να τρώγει. Και επιτέλους δεν έτρωγε το ψωμί του τσάμπα, γιατί πολέμησε και περιέσωσε την πόλη και τα αγαθά της. Θα λέγαμε ήταν ο μισθός των να τρώγουν ένα πιάτο φαΐ για τις υπηρεσίες που είχαν προσφέρει στην πόλη. Τώρα όμως τι θα φάνε, τι θα πιούν? Να λοιπόν η έρημος εδώ σκληρή, αδυσόπιτη. Αλλά τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη? Ξέρετε πόση διαφορά, αγαπητοί μου, υπάρχει? Στην Παλαιά Διαθήκη η έρημος είναι φοβερή, είναι φευκταία. Μιλάει για την έρημο η Παλαιά Διαθήκη με τα μελανότερα χρώματα, εκεί που ο άνθρωπος δεν κατοικεί, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Εν γη ερήμο, λέει ένας ψαλμός, ξέρημο γη, εις άβατον γη, εις άνιδρον γη, φοβερά γη. Ο κάτοικος, ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης φεύγει από την έρημο, φεύγει. Ακόμη στην έρημο κατοικούν οι δαίμονες. Σας θυμίζω το βιβλίο το Βιτ, όταν με το σηκώτη εκείνο που κρατάει ο Τοβίες κατ' εντολή του Αρχαγγέλου Ραφαήλ εξορκίζεται το δαιμόνιο που έχει καταλάβει τη Σάρα. Και τότε πού το δένει το δαιμόνιο ο Τοβίας και πού το στέλνει? Στα ανωτερικά μέρη της Αιγύπτου. Τι είναι εκεί? Είναι, παρακαλώ, η έρημος. Είναι η έρημος, είναι η Θηβαΐδα. Στην Καινή Διαθήκη αναζητείται η έρημος. Παράδειγμα, ο Μέγας Αντώνιος που γιορτάζουμε σήμερα. Και όλη εκείνη η στρατιά, η χωρία των αναχωρητών και των ασκητών που αναζητούν την έρημο και πηγαίνουν διαρκώς και διαρκώς εις το εσωτερικό, εις το εσωτερικό. Αυτό δείχνει και τη διαφορά πνεύματος
μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η έρημος έχει αγαθά, αλλά εάν τα λέγαμε αυτά στην Παλαιά Διαθήκη, θα μας απαντούσε και αυτός ο Δαβίδ: τι αγαθά έχει η έρημος? Και όμως το μυστικό της απαντήσεως των αγαθών της ερήμου επιφυλάσσεται δια την Καινή Διαθήκη. Από τότε που ο Κύριος θα εξέλθει στην έρημον και θα μείνει 40 ημέρες, από τότε η έρημος έχει τα μυστικά της. Είναι εκείνα τα μυστικά που θα βρουν οι άνθρωποι της χάρητος του Θεού. Και τούτο διότι η Παλαιά Διαθήκη μένει εις τα υλικά αγαθά κυρίως, ενώ η Καινή Διαθήκη μένει στα πνευματικά αγαθά κυρίως. Και τα πνευματικά αυτά αγαθά κυρίως τα προσφέρει η Έλληνα. Πόσο άδικο έχουμε, κύριε, που μιλάνε να δει τη σερήνη? Πόσο άδικο έχουμε? Από τότε, όταν είδε ο Σαούλ ότι ο Δαβίδ έφυγε από την Κεϊλά, δεν πήγε να τον συλλάβει στην Κεϊλά. Έμαθα ότι έφυγε. Δεν πήγε. Και από τότε τον αναζητά, και όμως ο Θεός που παρέδωκε να φων Κύριος στα σφύρας αυτού. Βλέπετε, παρακαλώ. Συγγνώμη. Ο Σαούλ εξέρχεται προς αναζήτηση του Δαβίδ ή την έρημον που ήταν το όρος Ζήφ. Εν τη αναζητήση του προλαβαίνει ο γιος του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, να επισκεφθεί τον Δαβίδ. Είναι η τελευταία συνάντηση ανάμεσα στους δύο φίλους, τον Δαβίδ και τον Ιωνάθαν. Αγαπητοί μου, και εδώ βλέπουμε άλλη μια φορά αυτή τη συνάντηση των δύο φίλων με τα λόγια που λέγουν ανάμεσά τους. Θα πρέπει να τα διαβάσουμε τα λόγια. Όταν ο Ιωνάθαν, ποιος? Ο γιος του βασιλέως. Ποιος? Ο διάδοχος του θρόνου. Ποιος? Εκείνος που θα ευασίλευε και που έπρεπε για να βασιλεύσει να μην βασιλεύσει ο Δαβίδ. Λοιπόν, πηγαίνει και του λέγει του Δαβίδ, του διοκομένου Δαβίδ, πηγαίνει και του λέγει ο Ιωνάθαν: μη φοβού, μη φοβάσαι, ότι ου μη έβρισε η χείρ Σαούλ του πατρός μου, δεν θα σε βρει το χέρι του πατέρα μου του Σαούλ, δεν θα μπορέσει να σε πιάσει, και εσύ βασιλεύσεις επί Ισραήλ, και εσύ θα βασιλεύσεις εις τους Ισραηλίτες. Και εγώ έσω μέσα εις δεύτερον, και εγώ θα είμαι δίπλα σου δεύτερος, δεν θα είμαι εγώ βασιλιάς, θα γίνεις εσύ βασιλιάς. Και Σαούλ ο πατήρ μου είδεν ούτως, και ο πατήρ μου ο βασιλιάς ο Σαούλ το γνωρίζει αυτό. Αγαπητοί μου, εδώ ας μείνουμε λιγάκι. Από πού το εγνώριζε αυτό ο Σαούλ ότι ο Δαβίδ θα ευασίλευε? Το εγνώρισε από τον Σαμουήλ. Πώς? Μήπως διέρευσε εκείνο το μυστικό που ο Σαμουήλ έχρισε μυστικά τον Δαβίδ ως βασιλέα εις την Βιθλεέμ, εις το σπίτι του, στον πατέρα, στο σπίτι του πατέρα του Ιεσέ? Όχι. Τότε τι? Ενθυμίστε όταν έκανε κάποιες αβαρίες ο Σαούλ, περιπίν προσφέρει θυσία μη περιμένοντας τον Σαμουήλ. Θυμίστε ακόμη όταν είπε ο Θεός να καταστραφούν ποιοι ήσαν οι Εμορέοι, οι Αμαλικίτες, να καταστραφούν μέχρι σενός, που δεν τους κατέστρεψε και λυπήθηκε τον βασιλέα και λυπήθηκε και ζωντανά και τα πήρε δικά του, και έρχεται και του λέει εκεί ο Σαμουήλ: τι είναι αυτό που έκανες, γιατί δεν άκουσες τον λόγο του Θεού? Λοιπόν, θα σου αφαιρέσει ο Θεός την βασιλεία. Από εκεί το ήξερε. Από εκεί. Αγαπητοί μου, εδώ τώρα είναι κάτι περίεργο και παράξενο. Αφού ήξερε ότι αυτό που του είπε ο Σαμουήλ, και ο Σαμουήλ είναι προφήτης, τότε μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Τη βασιλεία θα τη χάσει.
τότε γιατί κυνηγάει τον Δαβίδ, αφού ξέρει ότι θα χάσει την βασιλεία? Είναι κάτι ανάλογο με τον Ηρώδη και τον Ιησούν. Ο Ηρώδης ερωτά: «Θορυβηθείς, πού ο Χριστός γεννάται?» Αφού του είπαν οι μάγοι ότι ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον βασιλέα των Ιουδαίων. Και εκείνος ο Ηρώδης καλεί τους γραμματείς, τους αρχιερείς: «Πού ο Χριστός γεννάται?» Δηλαδή, πού γεννάται ο Μεσσίας, ο απόγονος του Δαβίδ, και εκείνοι την πλέγουν. Εν Βιθλέμ, εν πόλη Ιούδα, εις την Βιθλέμ, στην πόλη του Ιού, του Δαβίδ. Και ο Ηρώδης εξαπολύει διωγμόν και σφάζει τα νύπια. Να ρωτήσει κανείς και να του πει: «Έλα εδώ, εάν είναι προφητεία ό,τι να κάνεις», προσέξτε παρακαλώ, αυτή η σκέψη, η θέση είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Και ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν και δικηγόρος. Είναι εκείνα τα οποία τίθενται και στο δικαστήριο πολλές φορές. Εάν είναι προφητεία, είναι από το Θεό, τότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Ούτως ή άλλως θα χάσει τη βασιλεία σου, Ηρώδη, και θα γίνει εκείνος βασιλιάς. Εάν δεν είναι αληθινή η προφητεία, τότε γιατί θορυβήσε, Ηρώδη? Ιδού. Το καταλάβατε, παρακαλώ? Δηλαδή, εάν είναι προφητεία, γιατί πας και σφάζεις τα παιδιά? Θα σου ξεφύγει. Αφού είναι προφητεία, θα ζήσει και θα βασιλεύσει. Εάν δεν πιστεύεις στην προφητεία, τότε τι ανησυχείς? Είναι ψεύτικη. Είναι εκείνο το οποίο συναντάμε, αγαπητοί μου, εις τους αθέους. Αυτό το περίεργο. Βλέπετε τον άθεο και πολεμάει τον Θεό με κάθε τρόπο. Εάν ο Θεός δεν υπάρχει, τότε τι τον πολεμάς? Λες ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Έτσι δεν λες? Λες είσαι άθεος και λες ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Τότε τι τον πολεμάς τον Θεό, αφού δεν υπάρχει? Εάν πάλι υπάρχει ο Θεός, γιατί είσαι άθεος? Το καταλάβατε? Βλέπετε στη Ρωσία, δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πού, όπου, όπου, πολεμούν τον χριστιανισμό ως κρατικός μηχανισμός ο διωγμός. Κινείται αυτό το κράτος να πολεμήσει την Εκκλησία. Περιπίν, Χριστούγεννα, εργάσιμο σήμερα. Αυτή είναι η απάντηση. Για να μην την ξαναλέγω, αλλά θα την ξαναπώ, γιατί ίσως κάποιος να μην την κατάλαβε. Λέμε μάθημα κάνουμε. Λοιπόν, εάν υπάρχει ο Θεός, τότε γιατί τον πολεμάς? Γιατί είσαι άθεος? Εάν δεν υπάρχει, τότε ματιοπονείς. Γιατί πολεμάς κάτι που δεν υπάρχει? Έτσι λοιπόν και εδώ ο Σαούλ, αγαπητοί μου. Αλλά ο γιος του, ο Ιωνάθαν, έχει πιο πολύ μυαλό. Είναι θέμα μυαλού? Α, δεν είναι θέμα μυαλού. Ο Ιωνάθαν έχει μυαλό, γιατί δεν έχει πάθη. Δεν έχει πάθη. Δηλαδή δεν έχει πάθια, πώς το λένε, δεν έχει ελαττώματα, δεν έχει πάθη. Και ο Ηρώδης είχε μυαλό, αλλά δεν είχε μυαλό γιατί είχε πάθη και αυτός. Άμα δεν έχεις πάθη μέσα σου, το μυαλό σου σε οδηγεί στην αλήθεια. Έτσι βλέπουμε να επικρατεί η καρδιά και να επιβάλλεται πάνω στην λογική. Αγαπητοί μου, η καρδιά υπερισχύει τη λογική. Αυτό είναι όλο. Ο Ιωνάθαν δεν μισεί και ομολογεί και λέγει: «Εσύ θα γίνεις βασιλιάς». Γιατί? Το είπε ο Σαμουήλ. Ο Σαούλ ξέρει την προφητεία του Σαμουήλ, αλλά το μίσος του και ο φθόνος του δεν τον αφήνουν. Γι' αυτό τι κάνει? Τρώει τα τελευταία χρόνια της ζωής του γυρίζοντας στα βουνά για να πιάσει τον Δαβίδ. Αυτό είναι το μαρτύριο του ανθρώπου που κυβερνάν τα πάθη τη λογική του. Σας παρακαλώ, ας το προσέξουμε αυτό. Μην αφήνουμε ποτέ τη λογική μας να την κυβερνούν τα πάθη μας και η καρδιά μας. Η λογική μας να είναι ανεπηρέαστη, να είναι καθαρή και να βρίσκει πάντοτε την αλήθεια. Και τότε, ο τότε, και διέθεντο αμφότερη διαθήκη ενώπιον Κυρίου.
Δηλαδή τι έκαναν εδώ, ενόρκως ανανεώνουν τη φιλία τους μπροστά στον Θεό, ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ. Είναι όμως δυστυχώς η τελευταία φορά που συναντώνται, γιατί σε λίγο ο Ιωνάθαν θα φωνευτεί, και αυτός και ο πατέρας του και όλη η οικογένεια θα φωνευτεί του Σαούλ. Όμως αφού είναι η τελευταία συνάντησή τους, ο μεν Ιωνάθαν γυρίζει εις τα ανάκτορα πίσω, ο δε Δαβίδ έμεινε εις την έρημο. Πού μένει εις την έρημο? Σε ποιο όρος? Εις το όρος Ζιφ. Εκεί κοντά ήταν μία πόλη και οι κάτοικοι, η πόλη λέγεται Ζιφ και οι κάτοικοι λέγονται Ζιφέοι. Και τότε οι Ζιφέοι, είπαμε, οι άνθρωποι που προσφέρουν πάντα τις καλές τους υπηρεσίες, πηγαίνουν και λένε εις τον Σαούλ: τον Δαβίδ κυνηγάς? Είναι εκεί στην έρημο τη δική μας. Θέλεις να σου τον πιάσουμε, να σου τον παραδώσουμε? Και κλήκαν συν αυτόν εις χείρας του βασιλέως: θέλεις? Στα χέρια μας είναι, εκεί στην έρημο είναι. Αν θέλεις, τον πιάνουμε και στον παραδίνουμε αμέσως. Και είπε αυτή η Σαούλ: ευλογημένη εμείς το Κυρίο, ό,τι επονέσατε περί εμού. Ωραίες φράσεις, αλλά από την ανάποδη. Από την ανάποδη. Να είσαστε ευλογημένοι από το Θεό, γιατί εσείς με πονέσατε. Αγαπητοί μου, εμείς μπροστά μας έχουμε την ιστορία και μπορούμε να βλέπουμε και μπορούμε να κρίνουμε. Όταν όμως δεν έχουμε μπροστά μας την ιστορία, τότε δεν κρίνουμε σωστά. Γιατί? Γιατί όταν τσακωνόμαστε με το γείτονα και τη γειτόνισσα, λέμε από το Θεό να το βρεις. Και όταν η άλλη γειτόνισσα παίρνει το μέρος μας, εσύ είσαι καλή γειτόνισσα, γιατί πήρες το μέρος μου εναντίον της άλλης. Τότε εκεί την ιστορία δεν τη βλέπουμε. Εδώ τη βλέπουμε. Και επικαλούμεθα το όνομα του Θεού. Και λέμε ότι είναι καλός εκείνος ο γειτονάς μας που παίρνει το μέρος μας εναντίον κάποιον άλλον. Αν μας πει την αλήθεια, είναι τότε εχθρός μας, δεν μας πονάει. Αγαπητοί μου, πόσο πρέπει πάλι, επαναλαμβάνω, σε όλα αυτά να προσέχουμε. Και τότε δίνει εντολή ο Σαούλ να ετοιμαστούν και οι κάτοικοι της Ζιφέοι, δηλαδή να ετοιμαστούν για να συλλάβουν τον Δαβίδ, και μάλιστα θα γυρίσουν πίσω να του πούν ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεται. Ακούστε τη φράση, πορεύτητε, σας παρακαλώ, ακούστε τη φράση, θα σας κάνω μια ερώτηση και μάλιστα περιμένω να μου απαντήσετε. Τι σας θυμίζει αυτή η φράση? Πορεύτητε δι και ετοιμάσατε έτη και γνώτε τον τόπον αυτού ου έστε οπούς αυτού εντάχει εκεί ου είπατε μήποτε πανουργέψετε. Σας θυμίζει τίποτα αυτή η φράση? Ότι την ερώτηση της μάπης. Την ερώτηση της μάπης. Τον ερώτη. Πηγαίνετε ακριβώς να δείτε πού είναι, να πάω κι εγώ να τον προσκυνήσω. Ίδιο νόημα. Πηγαίνετε, κατοπτεύσατε ακριβώς πού είναι και ελάτε να μου πείτε. Γιατί αυτός είναι πανούργος. Πανούργος εδώ θα πει μηχανεύεται πολλά. Και θα μας το σκάσει, θα μας φύγει. Δεν ξέρω αν ήταν το μυαλό του Δαβίδ θηλυκό που λέμε να μηχανεύεται πολλά. Ένα ξέρω, αγαπητοί μου, τον επροστάτευε ο Θεός. Άμα σε προστατεύει ο Θεός, ή κόβει το μυαλό σου ή δεν κόβει το μυαλό σου, τότε είσαι προστατευμένος. Εάν λες ότι κόβει το μυαλό σου αλλά δεν σε προστατεύει ο Θεός, τότε το έξυπνο πουλί πιάνεται από τα τέσσερα, από τα δύο πλέον, τη μύτη. Και τότε τον βοηθούν οι Ζιφέοι, εκστρατεύει με 3.000 στρατό, παρακαλώ, εναντίον του Δαβίδ ο βασιλεύς. Και έρχεται εις το βουνό Ζιφ. Και τότε στρατοπεδεύει εις την μία πλευρά του βουνού. Από την άλλη πλευρά ήταν ο Δαβίδ. Ακούσατε το.
Και πορεύονται Σαούλ και οι άνδρες αυτού εκ μέρους του όρους τούτου, και είναι Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εκ μέρους του όρους τούτου. Από τη μία πλαγιά ήταν ο Δαβίδ με το στρατό του, 400 άνδρες, από την άλλη πλευρά του βουνού ήταν ο Σαούλ με τους στρατιώτες του. Βεβαίως ο ένας δεν βλέπει τον άλλον, διότι είναι από το πίσω μέρος του βουνού, τόσο κοντά. Η έρημος εκτείνεται. Πού να φύγει τώρα ο Δαβίδ, από πού να γλιτώσει? Και τότε περνάει από την άλλη μεριά ο Σαούλ και έρχεται να επιτεθεί εναντίον του Δαβίδ. Είναι πάρα πολύ κοντά. Υπήρχε εκεί μία πέτρα, δηλαδή ένας βράχος. Μόλις έφτασε μπροστά σε αυτό το βράχο ο Σαούλ, φτάνει ένας αγγελιαφόρος και λέγει στον Σαούλ: «Γρήγορα, γρήγορα, έλα, οι Φιλιστέοι μας επετέθησαν». Και αφήνει την επιχείρηση ακριβώς πρώτης πέτρας αυτής και γυρίζει πίσω με το στρατό του να αντιμετωπίσει τους Φιλιστέους. Και η πέτρα αυτή, αγαπητοί μου, ονομάστηκε πέτρα ημεριστήσα, η πέτρα που τους χώρισε. Ποιον χώρισε? Χώρισε τον Δαβίδ από τον Σαούλ. Ολοκαύτη η προστασία του Θεού. Ποιος έστειλε τους Φιλιστέους να επιτεθούν? Επιτρέπει ο Θεός. Ο Γελιαφόρος πότε? Την ώρα που ακριβώς θα ήταν λίγο μετά, λίγη ώρα μετά, στα χέρια του Σαούλ θα ήταν ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τα πράγματα να φτάνουν εις το άκρο άωτον, της λαχτάρας θα λέγαμε, εκεί να λαχταρίσουμε? Και τότε δεν φαίνει ο Θεός, αγαπητοί μου, για να φαίνει το θαύμα. Γιατί αλλιώτικα, ξέρετε τι θα πούμε? Ήτανε τυχαίο, ήτανε φυσικό να γίνει έτσι. Και αφήνει ο Θεός να λαχταρίσουμε για να τον δοξάσουμε, και έτσι να μετατραπεί η λαχτάρα μας, η αγωνία μας, η θλίψη μας, να μετατραπεί σε άμετρη χαρά και σε άμετρη δοξολογία. Και τότε ο Δαβίδ εσηκώθηκε από εκεί και πηγαίνει εις άλλων τόπων, εν της στενής εν Γκαδί. Πήγε εκεί, αγαπητοί, και εκεί ήρθε σε ένα τόπο που υπήρχαν πίνες. Ήτανε μία βουνοπλαγιά και οι τσομπάντες είχαν πολλά πίμνια εκεί, τσομπαναριά. Και το βουνό αυτό, αυτή η πλαγιά, είχε και μία σπηλιά. Αυτή η σπηλιά φαίνεται ότι είχε αρκετό βάθος. Και ο Δαβίδ με τους στρατιώτες του πήγε μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Αφού πέρασε κάποιος καιρός από εκείνο το προηγούμενο περιστατικό το οποίο διηγηθήκαμε, ο Σαούλ ενίκησε τους Φιλιστέους, τακτοποίησε την υπόθεσή του από εκεί και έρχεται πάλι αναζητώντας τον Δαβίδ, αφού έμαθε ότι ήταν σε εκείνη την περιοχή. Και πάλι, αγαπητοί μου, πηγαίνει με στρατό να συλλάβει τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ, βλέποντας από μακριά το στρατό του Σαούλ με τους στρατιώτες του, μπαίνει μέσα στη σπηλιά. Ο Σαούλ άφησε κάπου μακριά το στρατό του, πιο κάτω, και μόνος του ήθελε να πάει προς νερού του για μια φυσική του ανάγκη. Και τότε μπήκε μέσα στο σπήλαιο που ήταν ο Δαβίδ. Και επειδή ποιος ξέρει τι ώρα να ήταν, νίσταζε κιόλας, είχε κουραστεί, έπεσε και κοιμήθηκε εκεί σε μια άκρη του σπηλαίου. Ήταν μόνο, τελείως μόνο. Προσέξτε, τελείως μόνο. Όταν μπαίνουμε, είναι η μέρα, έχει φως, σε ένα τόπο προς τα μέσα που είναι σκοτεινός, δεν βλέπουμε τι είναι μέσα. Εκείνος που είναι μέσα όμως, στα σκοτεινά, βλέπει την απ' έξω. Έτσι ο Δαβίδ με τους στρατιώτες του έβλεπε ότι μπήκε ο Σαούλ μέσα. Αλλά ο Σαούλ όμως δεν μπορούσε στο βάθος του σπηλαίου να αντιληφθεί ότι υπάρχει
ο Δαβίδη με τους στρατιώτες του, έμεινε εξάλλου εις τα πρόθυρα εκεί του Σπηλαίου. Και όπως σας είπα, τακτοποιήθηκε και έπεισε να κοιμηθεί. Τότε του λέγουν οι στρατιώτες του: «Εδώ τώρα, αγαπητοί μου, ένας πειρασμός. Ένας πειρασμός που έρχεται από τα δεξιά. Έχουμε πειρασμούς και από τα δεξιά. Α, πρέπει να σας πω ότι ο διάβολος μας κυνηγάει και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Από τα αριστερά με την παράβαση. Από τα δεξιά μας κυνηγάει ο διάβολος, φέροντας επιχειρήματα δικαιοσύνης, διεκδικήσεως δικαιωμάτων. Θέλετε αγώνη? Και με την υπερβολή. Όταν μας βάλει στο μυαλό ότι αυτό είναι καλό, περιποίη σου λέγει κάποιος, ο πνευματικός σου λέει, μην το κάνεις αυτό. Και εσύ με το μυαλό σου κρίνεις ότι γιατί να μην το κάνω. Σου λέει να κάνεις 10 μετάνοιες. Και εσύ λες, και σου λέει πρόσεξε, δεν θα κάνεις 11, θα κάνεις 10. Και εσύ λες, γιατί, καλό πράγμα, δεν να κάνει κανείς μετάνοιες, θα κάνω 20. Από εκεί μας κλέβει ο διάβολος. Λέγεται κλέψιμο από τα δεξιά. Και έρχονται, παρακαλώ, έρχονται οι στρατιώτες του Δαβίδ και του λέγουν: «Ιδού η ημέρα αυτή. Να, ήρθε η ημέρα, ήρθε ο καιρός, ήρθε η στιγμή. Είναι είπε Κύριος προς επαραδούνε τον εχθρό σου, ισχύρα σου, που είπε ο Κύριος ότι θα παραδώσει τον εχθρό σου στα χέρια σου. Ποπό επιχείρημα που είπε ο Κύριος, είπε ο Θεός ότι θα παραδώσει στα χέρια σου τον εχθρό σου. Ήρθε η ημέρα». Πόσες φορές λέμε ότι έρχεται η ημέρα που ο Θεός μας δίνει τη λύση ενός προβλήματος, και όμως δεν έχει έρθει η ημέρα. Δεν έχει έρθει. Έτσι το κρίνουμε, έτσι το νομίζουμε εμείς. Και ποιήσεις αυτό ως αγαθόν εν οφθαλμοί σου. Λοιπόν, τι κάθεσαι μπρος? Ο Θεός σου έβαλε στα χέρια σου τον εχθρό σου. Να τους. Μόνος του είναι και κοιμάται. Πήγαινε, πάρε το σπαθί σου, κόψε το κεφάλι του. Και όταν αντιληφθούν ο στρατός ότι ο Σαούλ έφυγε από τη μέση, τότε θα, αμέσως θα ανακηρύξουν εσένα βασιλέα. Διότι σημειώσατε, ο στρατός αγαπούσε τον Δαβίδ. Όταν το άκουσε αυτό ο Δαβίδ, πω, τέτοιο πράγμα, ποτέ. Σηκώνεται και πηγαίνει ακροποδητή και αφήλε το πτερύγιο της διπλοίδος του Σαούλ λαθρέως. Επήγε και έκοψε μια λουρίδα από το παλτό του Σαούλ. Έκοψε μια λουρίδα, την πήρε και ξαναπήγε πάλι στο βάθος του Σπηλαίου. Τίποτα. Και γεννήθη με τα ταύτα και επάταξε καρδία Δαβίδ αυτόν ότι αφήλε το πτερύγιο της διπλοίδος αυτού. Πω. Μόλις έκοψε, αγαπητοί μου, το τεμάχιον του παλτού του Σαούλ, όχι το κεφάλι του Σαούλ, του παλτού του Σαούλ, της διπλοίδας, μόλις γύρισε στο βάθος του Σπηλαίου, άρχισε να τον ελέγχει η συνείδησή του. Γιατί έκοψα τη λουρίδα από το παλτό του βασιλέως? Προσέξτε, θα ξαναδιαβάσω την φράση. Και γεννήθη με τα ταύτα, δηλαδή έγινε από το γίγνομε, και πάταξε καρδία Δαβίδ αυτόν. Η καρδιά του Δαβίδ άρχισε να τον πλήττει, δηλαδή η συνείδησή του τον ήλεγχε. Γιατί έκοψες αυτή τη λουρίδα από το παλτό του βασιλιά? Δεν μου λέτε τι τύψεις πρέπει να είχε αν αποκεφάλιζε τον Δαβίδ, τον Σαούλ. Έχει τύψεις μόνο για αυτό το πραγματάκι, το οποίο σε λίγο θα το χρησιμοποιήσει για ένα θαυμάσιο σημάδι ότι έπεσε στα χέρια του ο Σαούλ, αλλά δεν τον κακομεταχειρίστηκε ο Δαβίδ. Βλέπετε παρακαλώ ακρίβεια συνειδήσεως. Βλέπετε παρακαλώ αγαθή συνείδηση. Μένει κανείς κατάπληκτος
αυτός μπροστά σε μια τόσο σπουδαία συνείδηση. Λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, πριν είπε συν ανίσταται, πριν πέσει σηκώνεται. Παράξενο σχήμα, πριν πέσει σηκώνεται. Δηλαδή η συνείδησή του τον ελέγχει στο μικρό, συνεπώς προσέχει τη μεγάλη πτώση. Πριν πέσει σηκώνεται, πριν πέσει σηκώνεται. Όχι να έχει πέσει, επειδή μύθουση και διαπαντός εσύ εγρηγορούσε. Τι, εψυχέ των Αγίων. Γιατί, επειδή λέγει πάντοτε μύθουν οι ψυχές των Αγίων. Θα πει, έχουν καθαρό μυαλό και μένουν ξυπνητές, για να μην κάνουν το κακό. Και τότε λέγει παρακαλώ ο Δαβίδ εις τους άνδρας του, μη δαμός μη παρακυρίου, είπε ίσο το ρήμα τούτο το Κυρίο μου, το Χριστό Κυρίου επενέγγε χείρα μου επ' αυτόν, ότι Χριστός Κυρίου εστινούτος. Μη δαμός ποτέ. Ακούστε με τι ωραία λόγια. Να επιφέρω, λέγει, κακό το Κυρίο μου εις τον Κύριό μου, τον βασιλέα τον Σαούλ, εις τον Κύριό μου. Ακούστε εκείνο το μου, εις τον Κύριό μου, το Χριστό Κυρίου, που είναι Χριστός από τον Κύριο, δηλαδή και χρησμένος από τον Θεόν, να βάλω το χέρι μου πάνω σε αυτόν. Αυτός είναι Χριστός Κυρίου, αυτός είναι αναδεδειγμένος βασιλεύς από τον Θεόν, εγώ θα βάλω το χέρι μου επάνω. Τι ωραία ψυχή, τι ωραία ψυχή, τι ωραία συνείδηση. Αγαπητοί μου, πόσο θα ήταν θαυμάσιο να μοιάσουμε και εμείς του Δαβίδ εις αυτήν την αγαθή συνείδηση. Θα πει ο Απόστολος Παύλος αργότερα, γράφοντας μια επιστολή του, εγώ διαθέτω συνείδηση αγαθή. Δεν ξέρω ποιος από τους χριστιανούς μας εύκολα θα μπορούσε αυτό να το λέγει, ότι διαθέτει αγαθή συνείδηση. Μην ξεχνάμε ότι η συνείδηση αρρωσταίνει, και αρρωσταίνοντας αποκτάει φοβερές αρρώστιες. Είναι η αρρώστια της λεγόμενης ελαστικής συνειδήσεως. Είναι η αρρώστια η λεγόμενη ελαστική συνείδηση, ή η αρρώστια που λέγεται περιδεή συνείδηση, ή η αρρώστια που λέγεται στενή συνείδηση ή ευρεία συνείδηση. Τι είναι η ευρεία συνείδηση? Αυτός που ένα κόσκινο μοιάζει η συνείδηση, που περνάνε όλα από εκεί, κάνει χοντρά πράγματα και δεν παίρνει είδηση. Η στενή συνείδηση τι είναι? Δεν αφήνει να περάσουν και που θα έπρεπε να περάσουν, δηλαδή για τίποτα, για πράγματα λέει ότι αυτό είναι κακό. Η περιδεή συνείδηση τι είναι? Η περιδεή συνείδηση, αγαπητοί μου, είναι όταν ο άνθρωπος λέγει μη αυτό, μη εκείνο, αμαρτία εδώ, αμαρτία εκείνο, χωρίς να υπάρχει αμαρτία. Και ποια είναι η ελαστική, η φοβερότερη ελαστική από το ανοίγω και κλείνω, ανάλογα με τα πράγματα ρυθμίζεται η συνείδησή μου. Λέω εδώ συμφέρει, α τώρα η συνείδηση πρέπει να λέω ότι αυτό είναι καλό. Εδώ δεν συμφέρει, α τώρα θα λέω δεν είναι καλό. Οι Φαρισαίοι διέθεταν ελαστική συνείδηση. Η ελαστική δεν είναι ότι λέμε σήμερα ο μαλακός άνθρωπος, είναι ο υποκριτικός άνθρωπος που κρίνει τα πράγματα με τις εποχές. Αυτός έχει ελαστική συνείδηση. Και τελευταία υπορωμένη συνείδηση. Αγαθή συνείδηση έχει εκείνος που επρόσεξε να έχει αγαθή συνείδηση. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, να μην αρρωστήσει η συνείδησή μας. Και αρρωσταίνει όταν αρχίζουμε λίγο-λίγο να κάνουμε την αμαρτία. Στην αρχή λέμε ότι αυτό είναι αμαρτία και μετά λέμε είναι αμαρτία και γιατί είναι αμαρτία. Το έχετε αντιμετωπίσει αυτό στους ανθρώπους? Το έχετε δει τον εαυτό σας ενδεχομένως? Κάτι που μας πείραζε κάποτε σαν αμαρτία και μετά λέμε γιατί να είναι αμαρτία αυτό. Αυτό είναι το φοβερό. Σημαίνει η συνείδηση άρχισε να αρρωσταίνει. Έτσι λοιπόν ας αποκτήσουμε αγαθή συνείδηση. Τι είναι παρακάτω? Θα το πούμε, αγαπητοί μου, την επόμενη Τετάρτη.